Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για το βήμα που μας δίνετε. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Σημείο αναφοράς η Δυτική Αθήνα. Και θα ξεκινήσω από αυτό, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα των κατοίκων και αυτά μας αφορούν στο επίπεδο της υγείας και στο επίπεδο της παιδείας. Να ξεκινήσω από την υγεία, γιατί θα δούμε τι ακριβώς έχει γίνει και με τους γονείς που διαμαρτύρονται για τα δρομολόγια, τι γίνονται με τα νέα σχολεία που ζητάτε. Ξεκινώ από την υγεία, να δούμε, στο επίπεδο της Δυτικής Αθήνας πάντα. Κοιτάξτε, εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας αναδείξαμε πάρα πολλές φορές το ζήτημα της σοβαρής έλλειψης που υπάρχει σε νοσοκομεία, ιδιαίτερα σε περιοχές. Αναδείξαμε και το ζήτημα της Ανατολικής Αττικής και στην Δυτική Αθήνα, τα νοσοκομεία που κλείνουν, όπως και το Λιμωδόν που ζητάμε να επαναλειτουργήσει ως σύγχρονο δημόσιο νοσοκομείο. Αντίθετα όμως βλέπουμε ότι η περιφερειακή διοίκηση ταυτίζεται με την κυβέρνηση σε μια πολιτική συγχωνεύσεων των νοσοκομείων. Στη λογική αυτή που λέει και η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να υπάρχουν σε απόσταση 20 χιλιόμετρων 18 νοσοκομεία. Εξυπηρετώντας μάλλον αυτή την πολιτική, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε το εξής. Μεταφέρονται νοσηλευτές από τα κέντρα υγείας του Περιστερίου, του Εγάλεο και του Χαϊδαρίου να στελεχώσουν το Αττικό νοσοκομείο. Αντί δηλαδή να γίνουν προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού που το αναδεικνύουν με όλες τις, σε κάθε ευκαιρία που έχουν οι υγειονομικοί, η κυβέρνηση επιλέγει να αποδυναμώσει και άλλο την πρωτοβάθμια υγεία στην περιοχή της Δυτικής Αττικής και σε μια συνολικότερη κατεύθυνση και συνολικότερα στην περιφέρεια της Αττικής. Υπάρχει το άλλο που αφορά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Επειδή είχε συζητηθεί στο Περιφερειακό, τότε είχαμε συζητήσει, είχε παραχωρηθεί αξονικός τομογράφος από ιδιώτη σε μια λογική χορηγίας για το Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Τότε, δεδομένων των συνθήκων που υπήρχαν της κρίσης που αντιμετώπιζαν και τα νοσοκομεία, είχαμε υπερψηφίσει, χωρίς να είμαστε υπέρ αυτής της λογικής, ότι θα πρέπει να γίνονται με τέτοια διαδικασία, θα πρέπει να υπάρχει κρατική χρηματοδότηση. Και μόλις χτες, επειδή τις προηγούμενες μέρες, αποφασίστηκε να παραδοθεί η μονάδα, το τμήμα αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, σε ιδιώτη να το διαχειρίζεται, παρά το γεγονός, πατώντας σε τι πράγμα, ότι δεν προσλήφθηκαν, ενώ ζητούσαν πέντε ακτινοδιαγνώστες, δεν έγινε ποτέ η προσλήψή τους, άρα δεν υπάρχει προσωπικό να τα λειτουργήσει. Αυτό είναι μια πολιτική για την υγεία που την εξυπηρετούν και οι περιφέρειες. Δηλαδή να μεταφέρονται και αρμοδιότητες, αν το θέλετε, και σε επίπεδο περιφερειών και τοπικής διοίκησης, που σημαίνει εκεί δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι και να μπαίνουμε στη λογική των συμπράξεων δημόσιο-ιδιωτικού τομέα σε ένα τόσο κρίσιμο πεδίο όπως είναι η υγεία. Όπως είναι η υγεία. Και να κρίνει το άλλος από την τσέπη του αν θα μπορεί να θεραπευτεί, να έχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και επαρκής. Να ρωτήσω αν έχουν τεθεί τα θέματα αυτά και στον Υπουργό Υγείας, στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ναι, έχουν τεθεί. Υπήρχαν και κινητοποίησεις φορέων για το ζήτημα αυτό με τα κέντρα υγείας στη μεταφορά. Η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών, οι υγειονομικοί, οι αγωνιζόμενοι όλο το προηγούμενο διάστημα, τα έχουν θέσει αυτά τα ζητήματα, όπως και φορείς, σωματεία, για τα ζητήματα του συνολικότερου σχεδιασμού που υπάρχει για την υγεία και της παράδοσης στους ιδιώτες. Γιατί όταν δεν ενισχύεις το δημόσιο νοσοκομείο και στέλνεις τον κόσμο αναγκαστικά στον ιδιωτικό, δεν μπορεί να λες ότι υπερασπίζεις το δημόσιο νοσοκομείο. Λοιπόν, τώρα να δούμε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κύριος Κάβουρας, πριν από λίγο, μας μίλησε για περιβαλλοντική υποβάθμιση, κυρία Χρονοπούλου, γιατί είναι και το θέμα της δημόσιας υγείας, τι γίνεται σε σχέση και με την χωματερή της Φυλής, όπου δεν είναι στην Δυτική Αθήνα, είναι στη Δυτική Αττική, αλλά συνάδει σε σχέση με το πόσο κοντά βρίσκεται. Πάω στο κομμάτι της παιδείας, γιατί εσείς είστε και η πρόεδρος των εργαζομένων στα πανεπιστήμια μας, στα ΕΕ, και μέσα από την ΑΔΔΗ δίνεται τις μάχες. Θέλω να ρωτήσω, να ξεκινήσω από τις μεταφορές, γιατί έγινε και διαμαρτυρία των γονέων. Να δούμε λίγο αριθμητικά τι συμβαίνει εκεί. Η περιφέρεια είπε ότι εγώ έχω μειώσει τον αριθμό των αναγκών.
για να το δώσω όσο πιο απλά μπορώ. Δηλαδή, εξυπηρετώ 29.000 μαθητές και κάθε μέρα κάνω 1.586 δρομολόγια. Οι γονείς όμως λένε ότι δεν επαρκούν, είναι λίγα και υπάρχει μια τεράστια ταλαιπωρία. Και να ρωτήσω αν ισχύει αυτό και για σχολεία ειδικής αγωγής. Είναι κυρίως, είναι στα σχολεία κατά κύριο λόγο τα διαδημοτικά. Τα διαδημοτικά. Δηλαδή είναι PAL, μουσικά, καλλιτεχνικά, τα ειδικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία, τα πρότυπα. Ναι. Αφορά σε αυτά τα σχολεία κυρίως, που σε όλη τη διάρκεια της θητείας στο Περιφερειακό Συμβούλιο το έχουμε αναδείξει το ζήτημα της μεταφοράς μαθητών. Θα πούμε και ποιο είναι το αίτημα το δικό μας. Είχαν κινητοποίηση η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής μαζί με το Σύλλογο των Υπαλλήλων της Περιφέρειας για αυτό το ζήτημα, γιατί εμείς δεν λέμε ότι δεν διατίθεται ένα ποσό για να καλύπτονται αυτά τα δρομολόγια. Αλλά τώρα, να λέει ο Περιφερειάρχης ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε και να μένει ένας μεγάλος αριθμός παιδιών εκτός. Παιδιά που έχουν δυσκολία να μετακινηθούν, μετακινούνται με ευθύνη των γονιών τους, με τεράστια κόστη. Πολλές φορές αναγκάζονται οι γονείς να μην πάνε στη δουλειά, να μείνουν στο σπίτι για να τα φροντίσουν. Παιδιά που έχουν αναπηρίες και αποκλείονται από την εκπαιδευτική διαδικασία. Με αποτέλεσμα αυτό να έχει και άλλες προτάσεις και στην ψυχική τους υγεία και στην κοινωνική τους ένταξη κτλ. Και είναι τέτοια σχολεία που δεν καλύπτονται και στην Ανατολική Αττική και στην Αθήνα, τέτοια σχολεία ειδικά που δεν καλύπτονται τα δρομολόγια τους. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Γιατί είναι παραδομένα στο έλεος των εργολάβων τα δρομολόγια, βγαίνουν πάρα πολλές φορές άγωνα, που σημαίνει επειδή τον εργολάβο δεν τον συμφέρει, δεν το αναλαμβάνει και άρα μένουν ακάλυπτα τα παιδιά. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ενίος κρατικός φορέας γι' αυτό. Για τα 140 εκατομμύρια ευρώ που δίνει, γιατί τα 140 εκατομμύρια ευρώ που δίνει η περιφέρεια για να δίνονται στους εργολάβους, θα μπορούσαν να καλύπτονται με ένα στόλο λεωφορείων και με αντίστοιχα μόνιμο προσωπικό να κάνει τις μεταφορές. Αυτό διεκδικούν και η Ομοσπονδία Γονέων και οι γονείς και οι υπόλοιποι. Άρα λέτε υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν 140 εκατομμύρια. Είναι πολλά χρήματα και εσείς ζητάτε ως Λαϊκή Συμπήρωση Αττικής να δημιουργηθεί ενιαίος κρατικός φορέας όπου να διαχειρίζεται και τα 140 εκατομμύρια και να μπει υπό τη λογική να μεταφέρει τα παιδιά. Και να μπορούν να καλύπτονται όλες οι ανάγκες. Δεν μπορούμε να κάνουμε επιλογή στο ποιο παιδί θα πάει σχολείο και ποιο θα μείνει εκτός. Και να του κάνει την επιλογή ουσιαστικά ο εργολάβος που επιλέγει ποιο δρομολόγιο συμφέρει, ποιο δρομολόγιο δεν συμφέρει. Δεν μπορεί να είναι αυτό το ζήτημα στο έλεος των εργολάβων. Λοιπόν, σχολικές υποδομές. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είναι ένα ζήτημα. Μόλις τη Δευτέρα είχαν κινητοποιήσει οι μαθητές, γονείς, για αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα. Των υποδομών, της υποχρηματοδότησης που υπάρχει στα σχολεία. Και δεν είναι. 2 μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, βρισκόμαστε αντιμετωπίσει με απαράδεκτες καταστάσεις στα σχολεία. Παιδιά στηβάζονται σε κοντέινερ, νηπιαγωγία σε προαύλια λυκείων, σοβάδες πέφτουν, κρέμονται καλώδια, δεν υπάρχουν αίθουσες για εργαστήρια φυσικών επιστημών, για καλλιτεχνικά εργαστήρια, γυμναστήρια. Είδαμε και το. Τώρα δεν θυμάμαι, πριν κάνα μήνα το 31ο γέλιο Αθηνών που κρεμότανε. Έχετε υπόψη σας. Είχε προβληθεί. Που κρεμότανε, ήταν στο χείλος του γκρεμού. Και λέμε, αν γίνει ένα σεισμός πρωινή ώρα στην Αττική, έχουν να γίνουν έλεγχοι από το 99, δηλαδή από το 99 μάλλον έχει ελεγχθεί μόνο το 1 τρίτο των σχολείων. Και είναι σχολεία που είναι χτισμένα στη μεγάλη πλειοψηφία, από το 60 με 85, ενώ το 20% είναι πριν το 60. Οι υποδομές είναι παλιές. Και δεν είναι και επαρκής. Και βρίσκονται. Είδατε και με τις πλημμύρες, θα το και είδατε. Και πώς καλύπτονται. Τι έγινε στις αρχές του Σεπτέμβρη, το Σεπτέμβρη, στις αρχές σχολικής χρονιάς, που πόσα σχολεία στην Αθήνα, στο Βύρονα. Κυρία Χρονοπούλου, πώς καλύπτονται και οι ανάγκες στα ολοήμερα, που το παιδί είναι πολλές ώρες εκεί, ουσιαστικά βιώνει τη μισή του μέρα, μέχρι τις 4.30. Δηλαδή εκεί το παιδί θα φάει το φαγητό του, εκεί θα παίξει. Πώς καλύπτονται. Μα δεν υπάρχουν. Δεν λειτουργούν όλα τα ολοήμερα, δεν επαρκεί το προσωπικό. Και εδώ το να δώσω την απάντηση τώρα της περιφέρειας. Η περιφέρεια λέει πως υπέγραψα ο Περιφερειάρχης 120 εκατομμύρια ευρώ είναι τα έργα συνολικά σε σχέση και με νέες κατασκευές, με ανακαινήσεις, βιοκλιματικά υλικά γίνονται στο επίπεδο της περιβαλλοντικής προστασίας που συζητάμε, με κτύπα ΑΕ έχουμε φτιάξει πόσα σχολεία και έχουν ανακαινιστεί πόσα σχολεία. Τι λέτε.
καταρχάς το απαντάει η πείρα των γονιών αυτό. Ναι. Δηλαδή είναι συνεχής η διαμαρτυρία. Τώρα έχει και η Ένωση των Γονέων των Σχολείων της Αθήνας σχετική διαμαρτυρία για την κατάσταση που υπάρχει στα σχολεία της Αθήνας. Ναι. Στο Περιστέρι είχαμε συγχώνευση σχολείων και με ειδικό σχολείο. Επειδή έπρεπε να μεταφερθεί το ειδικό σχολείο και δεν υπήρχε χώρος. Mm-hmm. Είχαμε το ζήτημα στο Εγάλεο με το ένα το δημοτικό που τους κάνανε έξωση και τους στηβάξανε σε άλλο σχολείο. Mm-hmm. Άρα, εντάξει, η πραγματικότητα είναι πεισματάρα νομίζω. Mm-hmm. Ένα αυτό το ζήτημα. Άλλο ζήτημα είναι ότι είναι αποψηλωμένες οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων και της Περιφέρειας mm-hmm. και δεν μπορούν όχι να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους για τα κτίρια κτλ., ούτε να κάνουν τις απαραίτητες επισκευές. Mm-hmm. Και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτά τα φαινόμενα που είπαμε και αρχικά. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, την προηγούμενη τετραετία, τρία θέματα περάσανε για σχολεία. Mm-hmm. Μάλιστα μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων. Και αφορούσαν σε επισκευές και ήταν της τάξης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ξέρω τώρα. Ναι. Δηλαδή η Περιφέρεια, γιατί πολλές φορές βρισκόμαστε με το επιχείρημα δεν είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας κτλ. Mm-hmm. Είπαμε και πριν με το ζήτημα των αρμοδιοτήτων ότι μεταφέρονται αρμοδιότητες που θα έπρεπε να έχει το κράτος, η κυβέρνηση, μεταφέρονται στις περιφέρειες, στους δήμους, τελικά να μην υπάρχει χρηματοδότηση για βασικές ανάγκες, υγεία, παιδεία κτλ. Mm-hmm. Αλλά εμείς αναρωτιόμαστε κιόλας. Mm-hmm. Και ο νυν περιφερειάρχης και ο επόμενος, με τις 500 και τις 600.000 ψήφους, τι θα πούνε, θα βάλουν ζήτημα αρμοδιότητας για αυτά τα βασικά ζητήματα, δεν πρέπει να βγουν βασικά ζητήματα ουσιαστικά που έχουν να κάνουν με τις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες του λαού. Δεν πρέπει να διεκδικήσουν πόρους, να κάνουν προσλήψεις προσωπικού και για τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Δήμων της περιφέρειας. Άρα, εσείς λέτε ότι είναι και υποστελεχωμένη η περιφέρεια, δεν έχει το προσωπικό που επαρκεί. Για πόσες προσλήψεις μιλάμε, δηλαδή πόσος κόσμος πρέπει να είναι στην περιφέρεια? Έχετε τα στοιχεία, κυρία Παπαδόπουλο? Τα έχω τα στοιχεία, να σας πω. Τα έχουμε, υπάρχει και από το τώρα να σας πω ακριβή αριθμό στις ειδικότητες τότε των μηχανικών, των τεχνητών κτλ. Όχι, αλλά δεν είναι. Είναι τεράστια τα κενά. Άρα δεν μπορεί να δουλέψει, λέτε. Δεν μπορεί να δουλέψει, και αυτό ισχύει και για τις τεχνικές υπηρεσίες. Θα σας πω και για τα πανεπιστήμια που είπαμε πριν. Δηλαδή, μια σειρά τέτοιες υπηρεσίες απογυμνώνονται, παραδίδονται τα έργα στους εργολάβους και κάνουν τη γραφειοκρατική διαδικασία. Αναλαμβάνουν αυτό. Ούτε επισκευές δεν μπορούν να κάνουν τεχνικές υπηρεσίες. Θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση, γιατί εσείς στην Δυτική Αθήνα μου λέγατε. Είναι πολλά τα θέματα, είπαμε να τα οριοθετήσουμε σε υγεία, παιδεία. Θέλω να δούμε και στο επίπεδο της διαχείρισης στην ποιότητα ζωής, πώς ακριβώς το επίπεδο της δημόσιας υγείας για την προστασία του περιβάλλοντος. Τι λέει η λέκη σπυροσιατικής? Εννοείται, εντάξει, υπάρχει το θέμα το μεγάλο, γιατί τώρα είναι, μπήκε αυτές τις... Σήμερα στην επικαιρότητα ξανά οι μονάδες καύσης απορριμμάτων και ναι, γι' αυτό. Είναι ένα επίκαιρο θέμα. Mm-hmm. Για το θέμα του χυτά, εμείς πάρα πολλές φορές έχουμε ζητήσει να συζητηθεί. 13 φορές κάναμε έτοιμα στην τρέχουσα θητεία για να συζητηθεί ολοκληρωμένα το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Mm-hmm. Υπήρχε υπεκφυγή από την. Δεν το έφερε ποτέ σαν θέμα η διοικούσα παράταξη. Είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει, όπως είπατε και εσείς, με τη δημόσια υγεία, γιατί υπάρχει αυξημένο ποσοστό νεοπλασιών στους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα νούμερα. Ναι. Υπάρχει υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Εκτιμάται και από μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ότι υπάρχει σημαντική, σοβαρή υποβάθμιση, αλλά επειδή έχουν μάθει έτσι, ας συνεχίσουν να ζουν έτσι. Και τώρα η λύση που πάνε να φέρουν και έχουν συμφωνήσει και οι προηγούμενες περιφερειακές διοικήσεις είναι αυτή της καύσης των απορριμμάτων, η οποία πραγματικά εκεί θα γίνει μεγάλο πάρτι, πάρτι εκατομμυρίων. Θα είναι 5-6 όμιλοι που θα διεκδικήσουν τεράστια ποσά για να τα αναλάβουν. Και αυτό όμως, επειδή θα γίνει με κριτήριο το κέρδος, εμείς εκτιμάμε ότι θα έχει περαιτέρω επιπτώσεις και στην υγεία των κατοίκων από την άποψη των... των ρηπογόνων αερίων που θα εκλείονται από την καύση κτλ. Ωραία, τεράστιο θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα που είναι λίγος και ο χρόνος. Κλείνοντας, έχω 3-4 λεπτά. Είδαμε την έκθεση, το συζητούσαμε πριν μπούμε στο στούντιο, την έκθεση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε σχέση με την Τράπεζα της Ελλάδος. Τι ακριβώς γίνεται με τη στέγη? Είναι λοιπόν πολύ κακή, θα έλεγα, αυτή η είδηση για το πώς έχουμε πληρώνουμε την πιο ακριβή στέγη
σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαστε δυστυχώς και σε αυτό πρωταθλητές. Και θέλω να ρωτήσω στη Δυτική Αθήνα, γιατί μου έλεγαν δεν μπορείς ούτε να αγοράσεις σπίτι, έχουν εκτοξευθεί, αλλά έχουν εκτοξευθεί και τα ενίκια, κυρία Χρονοπούλου. Άρα δεν μπορείς ούτε και να νοικιάσεις. Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Τι γίνεται με τη στέγη? Είναι ένα πρόβλημα συνολικό. Ενώ αφορά και στο κομμάτι της στέγασης της οικογενειακής. Ναι. Αφορά και στο κομμάτι της φοιτητικής στέγασης, για να το συνδέσω και με τα πανεπιστήμια, γιατί εκεί, να σας πω. Το λέω γιατί. Εκεί στο Βοτανικό, εγώ δουλεύω στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, όπως είπαμε. Στο Βοτανικό, λοιπόν, που παραδίδεται να γίνει μια μεγάλη ανάπλαση, μεγάλη ΠΑΕ κτλ., οι φοιτητές δεν έχουν εστία. Ναι. Δηλαδή, παραδίδεται αυτό το κομμάτι σε μια συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής, παραδίδεται σε μεγάλη ΠΑΕ και οι φοιτητές που είναι δίπλα μένουν, δεν έχουν φοιτητική εστία. Είναι τεράστια τα ενίκια. Είναι ένα πρόβλημα που το έχουν αναδείξει και τα σωματεία και οι φορείς. Και παίρνονται πρωτοβουλίες πρωτοβουλίες να διεκδικήσουμε σύγχρονη κατοικία, ασφαλή, φτηνή. Είναι ένα πρόβλημα που σε συνθήκες τέτοιας ακρίβειας, εκτόξευσης της ενέργειας, των ειδών λαϊκής κατανάλωσης, είναι ένα επιπλέον βάρος για τη λαϊκή οικογένεια. Λοιπόν, κλείνοντας, αν σας ρωτούσα ένα πρόβλημα, το έθεσα και στον κύριο Κάβουρα, γιατί είναι πολλά τα όσα συζητήσαμε, τη μεγάλη σας προτεραιότητα για τη Δυτική Αθήνα, ποιο θα μας λέγατε? Εντάξει, μπορώ να πω δύο. Λοιπόν, καταρχάς είναι τα ζητήματα της αντιπλημμυρικής θωράκισης. Ωραία. Που είναι πάρα πολύ σοβαρά και θα τα βρούμε μπροστά μας και τα συζητήσαμε πάρα πολύ με το λαό το προηγούμενο διάστημα, διάστημα της προεκλογικής περίοδου. Και είναι και το ζήτημα του χιτά στη φυλή, της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ωραία. Λοιπόν, άρα μας δώσατε με δύο τίτλους και ποιες είναι οι μεγάλες προτεραιότητες για το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εκ νέου. Κυρία Νίκη Χρονοπούλου, Λαϊκή Συσπήρωση Αττικής, όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αναφοράς. Γιάννης Πρωτούλης, σας ευχαριστώ θερμά. Περιφερειακή Σύμβουλος στον Δυτικό Τομέα Αθηνών. Σας ευχαριστώ.